Καλλιόπη. Ναι, σεφ. Διαλέγεις αντίπαλο αρχηγό. Δεν ξέρω. Θα χάσουμε το τρένο, Καλλιόπη. Ναι, θα χάσουμε το τρένο. Έχω χάσει την ψυχή μου, λοιπόν. Ποιο να βάλω τώρα. Η αλήθεια είναι πως την βλέπω να το σκέφτεται και απορώ γιατί. Στο σπίτι μου είχε κάνει ήδη τη συζήτηση ότι μπορεί να με βάλει αρχηγό. Ίσως να άλλαξε γνώμη, δεν ξέρω, θα δείξει, θα μάθουμε σε λίγο. Καλλιόπη. Λοιπόν, ναι, εντάξει, μια και είναι και η τελευταία ομαδική και είμαστε και δύο γυναίκες, θα μπει ελπίδα αρχηγό. Ελπίδα. Ναι. Παρακαλώ. Διαλέγει την ελπίδα σαν αρχηγό, καλή μου φαίνεται η επιλογή, μα κάνει να μην πάρει υπόπη. Γιατί καταλήξαμε στην ελπίδα? Κατέληξα γιατί είμαστε δύο γυναίκες, το ήθελε κιόλας, οπότε... Μάλλον η Καλλιόπη παρανόησε τη συζήτηση που η ίδια ξεκίνησε. Νομίζω ότι προσπάθησε να με προετοιμάσει ψυχολογικά όταν με έκανε αυτή τη συζήτηση. Είπα ότι το περίμενα, όχι ότι το ήθελα ή το επεδίωκα, ούτε και θα το ζητούσα ποτέ. Είχε ζητήσει ελπίδα να έχεις αρχηγία? Όχι, εντύπωση μου έκανε, η αλήθεια είναι ότι το είπε, ότι το ήθελα. Δεν έχω αναφέρει ποτέ κάτι τέτοιο. Εντάξει, πάντως το ότι έχετε μείνει δύο έχει μια λογική. Εντάξει, με την αντίδρασή της λίγο ξαφνιάστηκα όταν είπε ότι εγώ δεν ήθελα, δεν έχει αναφερθεί κάτι και είμαι σχεδόν σύντροφος το βράδυ, ξέρω, εγώ δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Ή εγώ δεν καταλαβαίνω τόσο καλά ελληνικά ή δεν ξέρω, με θεωρούν τόσο χαζοί να με βγάζουν ψεύτερα μπροστά στους κριτές, λέω καλά, λέω θα κάτσω να ασχοληθώ. Τώρα μπροστά σε εμάς είπε ότι την έκανε εντύπωση, εντάξει. Άλλα λέμε μπροστά, άλλα λέμε πίσω, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ποιος παίζει double goal, που είναι και double face. Καλλιόπη, ελπίδα, κονσό, εβιτφέ. Το ότι το ήθελα, πώς ήρθε. Επειδή το συζητούσαμε και χθες. Άλλο το ότι το περίμενα, άλλο να το θέλω. Και ούτε καν. Το περίμενα και το ήξερα ότι τα συμβαίνει. Αλλά άλλο το νήμα, άλλο το κουβάρι. Θέλω να πάω στις Ράγες. Ήμουν... Του το είπα πίσω. Λέω, είναι γυναική υπόθεση σήμερα. Το ήξερα, αλλά δεν το επιδίωκα, ούτε καν. Δεν θεωρώ κακό πως... Να πεις ότι ναι, ήθελα ρε παιδί μου, έγινε κάποια συζήτηση. Είναι σαν να μου βγάζει ένα χαρακτήρα... Δεν ξέρω τι, ότι είμαι φαντασιόπληκτη, ότι το φαντάζομαι μόνη μου. Εντάξει, ναι, μένω και ξαφνιάστηκα, στενοχωρήθηκα, αλλά λέω... Εντάξει, ο καθένας με την άποψή του.